Πάω στον πρόεδρο των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τον κύριο Βρύσαλη. Καλημέρα, κύριε Βρύσαλη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πείτε μου, αρχικώς, υπάρχει ένα αφήγημα που λέει ότι γιατί διαμαρτύρονται όλοι στον χώρο της δημόσιας υγείας και των νοσοκομείων. Έκανε νομοποίηση στην πράξη αυτό που γινόταν στη ζούλα από πολλούς γιατρούς. Κύριε Σαχίνη, ακριβώς αυτό κάνει η κυβέρνηση. Νομοποιεί κάποιοι την πολιτική αυτή που έχει εφαρμοστεί εδώ και χρόνια. Δηλαδή, επεκτείνει τα απογευματινά ιατρία, θα κάνει και απογευματινά χειρουργία. Δίνει τη δυνατότητα πλέον όχι μόνο στους πανεπιστημιακούς γιατρούς και στους στρατιωτικούς να έχουν ιδιωτικό ιατρείο. Δίνει πλέον και στους γιατρούς το ΕΣΥ. Δηλαδή, ουσιαστικά, αντί να κόψει τους πάλινους λόρους της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης της υγείας που έχει αποτύχει σε όλη την Ευρώπη, το ενισχύει ακπατώντας σε υπαρκτά προβλήματα που η πολιτική τους έχει δημιουργήσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνει τους ασθενείς, κάνει αυτούς που έχουν ανάγκη στο δημόσιο σύστημα υγείας και τους καλεί να διαλέξουν αν θα πληρώσουν, πού θα πληρώσουν, πόσο θα πληρώσουν, αν θα μείνουν να έρθει η σειρά του στο πρωινό χειρουργείο ή θα πληρώσουν για το απογευματινό, και βεβαίως μετακυλείεται όλο αυτό το κόστος στις πλάτες των ασθενών. Γι' αυτό είναι επέσυντο, γι' αυτό είναι νόμος λεμιτόμος αν ψηφιστεί για το σύνολο του λαού. Γιατί θα έρχεται ο κόσμος στα νοσοκομεία και δεν θα βρίσκει γιατρό για αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς λόγους. Μισό λεπτό, για να το καταλάβουμε. Λέτε δεν θα βρίσκει γιατρό για αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς λόγους. Δηλαδή όποιος έρχεται στα πρωινά θα μπαίνει σε λοταρία αν θα προλάβει, αυτό εννοείτε? Ακριβώς, και Σαχή, είναι αυτό που συμβαίνει και τώρα και βέβαια θα επεκταθεί. Οι αναμονές σε πάρα πολλές ειδικότητες είναι από μήνες μέχρι και χρόνο. Οπότε ο διάλογος που θα υπάρχει στο μέλλον, που θα είναι πολύ κοντινό δυστυχώς αν ψηφιστεί, θα λέει δεν μπορώ να σας δω το πρωί, δεν μπορώ να σας δω και το απόγευμα. Έχουμε και τέτοιες καταγγελίες ότι πλέον σπρώχνονται κόσμος προτού ψηφιστεί και το νομοσχέδιο στα ιδιωτικά κέντρα. Ελάτε στο ιδιωτικό μου ιατρείο ή στο ιδιωτικό κέντρο που δουλεύω. Αυτά θα συμβούν, κύριε Σαχίνη, ή δεν μπορώ να χειρουργήσω το πρωί, δεν μπορώ να χειρουργήσω το απόγευμα. Ελάτε έτσι στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο που δουλεύω. Ή το αντίστροφο. Δίνει τη δυνατότητα σε γιατρούς, ιδιώτες, να έχουν και part-time στα νοσοκομεία για να καλύπτονται απέρτιες ειδικότητες που είναι σε έλλειμμα. Δηλαδή, θα λέει ο γιατρός, έρχομαι για 3 ώρες στο νοσοκομείο, θα βλέπω όσους βλέπω και από εκεί και πέρα θα σας βλέπει κάποιος άλλος. Δηλαδή, χάνεται και η συνέχεια η επιστημονική και αν θέλετε, χάνεται και αυτή η ποιότητα παροχών υγείας που θα έπρεπε να υπάρχει με ένα μόνιμο προσωπικό που θα είναι σε 24 ώρες βάση, σε 8 ώρες βάση. Άρα μου λέτε ότι πρακτικά δημιουργεί ένα κίνητρο σε γιατρούς του ΕΣΥ και πανεπιστημιακούς να πάρουν σβάρνα τις ιδιωτικές δομές υγείας. Αυτό μου λέτε. Βεβαίως, από ορισμένους θα γίνει αυτό, κύριε Σαχίνη. Και βεβαίως γι' αυτό και η κυβέρνηση ψάχνει να βρει συμμάχους και δεν βρίσκει στους υγειονομικούς. Είναι καταδικασμένο από όλες τις ενώσεις, ακόμα και από τον φιλοκυβερνητικό Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο υπάρχει διαφωνία, ακόμα και από πάρα πολλούς ιατρικούς συλλόγους. Και όχι μόνο αυτό, επειδή ο κόσμος προφανώς αρχίζει και κατανοεί το τι θα συμβεί στον χώρο της υγείας, υπάρχουν καταδικαστικές ανακοινώσεις από σωματεία, φορείς, από τα εργατικά κέντρα. Ήδη την Πέμπτη που είναι η πανελλαδική απεργία των νοσοκομειακών γιατρών, έχουν βγάλει ανακοίνωση στάση εργασίας, το εργατικό κέντρο Αθήνας, έχει βγάλει η ΑΔΔ, έχουν βγάλει πρωτοβάθμια σωματεία, γιατί ακριβώς θα αλλάξει άρδιν ό,τι γνωρίζαμε Κύριε Βρύσαλη, ένα αντεπιχείρημα εδώ που προτάσετε είναι το περίφημο, το έχετε ακούσει και εσείς, γι' αυτό σας ρωτώ. Είναι το περίφημο φακελάκι. Βέβαια, εδώ έχω ακροατές που μου λένε: εγώ πήγα σε 3 δημόσια νοσοκομεία σερί, τα είχα ανάγκη, Λαμία, Μεταξά, Τζάνιο, κανείς δεν μου ζήτησε φακελάκι. Υπάρχουν και φακελάκια, δεν θα το κρύψω με αυτό. Όμως, αυτό είναι το μείζον. Δεν είναι αυτό το μείζον. Εγώ νομοποιεί το φακελάκι. Εγώ νομοποιεί το φακελάκι, κατηγοριοποιούνται οι ασθενείς, κατηγοριοποιούνται οι υπηρεσίες υγείας που θα παρέχονται. Και βεβαίως, αν ήθελε η κυβέρνηση να χτυπήσει το φακελάκι, δεν θα το κάνει νόμιμο. Δεν θα το κάνει νόμιμο το φακελάκι στα απογευματινά ιατρεία
και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι και όσοι ξεχάσανε να το καταργήσουν το απογευματινό ιατρείο ή τώρα το απογευματινό χειρουργείο. Άρα υπάρχει διαβάθμιση στα απογευματινά χειρουργία και τι θα συμβεί, θέλω να μου πείτε αν το έχετε σκεφτεί αυτό, γιατί ξέρω ότι τα συζητάτε στο νοσοκομείο. Τι θα συμβεί αν έχει ο ίδιος χειρουργός, προσέξτε τι σας λέω, ένα χειρουργείο πρωινό το οποίο χτύπα ξύλο να είναι καλό όλοι οι άνθρωποι, αλλά δεν γίνεται. Τραβάει, είναι δύσκολο, είναι περίπλοκο, πάει 6-7 το απόγευμα και 6,5 με 7 έχει προγραμματίσει το απογευματινό, να το πω έτσι, χειρουργείο. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, πρακτικά δεν θέλω να σκεφτώ ότι άλλο θα τελειώνει το περιστατικό ή θα αφήνει άλλο τον πολίτη για να πάει να κάνει το επόμενο απογευματινό χειρουργείο ή το, αν θέλει και το χειρότερο, να πάει να κάνει χειρουργείο σε ιδιωτική κλινική, γιατί από εκεί θα είναι περισσότερα τα χρήματα που θα πάρει. Μάλιστα. Και βεβαίως, κοιτάξτε, επειδή θέλει να βάλει το Υπουργείο συνυπεύθυνο και του υπόλοιπου υγειονομικού πέρα των γιατρών, σου λέει αν θες να αυξήσει το εισόδημά σου, μην απαιτήσει από το κράτος και την πολιτεία, από τους φόρους που σου κλέβω. Απέτησε από την τσέπη των ανθρώπων, από τις τσέπες των ανθρώπων, των μεροκαματιάριδων, των ανέργων, να πάρει ένα φράτο παραπάνω για να πληρώσει τη ΔΕΗ που σου έχει λήξει. Τόσο κοινικά, τόσο εσχρά τα λέει ο Υπουργός Υγείας, η κυρία Γκάγκα, που ουσιαστικά ψάχνει να βρει συμμάχους και δεν βρίσκει και έχει επιδοθεί σε μια επίθεση στους μαχόμενους υγειονομικούς, όπως έγινε σήμερα με μια συμβολική κατάληψη και έστειλε τρεις δημιουργίες στο ΜΑΤ για να αποτρέψει αυτές τις κινητοποιήσεις, όταν με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας δεν υπάρχουν πληρώματα ασθενοφόρων και ασθενοφόρα για να πάνε έγκαιρα σε ένα περιστατικό. Και εκεί βρίσκουν εύκολα τα ΜΑΤ να στέλνουν στους μαχόμενους υγειονομικούς. Όταν είναι να βρουν ασθενοφόρα, όταν να βρουν διασώστες, όταν είναι να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις, τότε έχουν, πώς το λένε, ο κόσμος έχουν, τότε καθυστερούν και δεν βρίσκουν τίποτα. Δεν μου λέτε, κύριε Βρυσάλη, κυρία Γκάγκα, σε δημόσιο νοσοκομείο δεν υπηρετούσε? Υπηρετούσε, αλλά δεν ξέρω για ποιο σκοπό υπηρετούσε. Σε ποιο νοσοκομείο, ξέρετε? Στην Αθήνα, ήταν πρώτα σας ακούγαμε καλά, τώρα πάλι χάθηκε. Στο Λαϊκό, αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν γνωρίζω. Μάλιστα, γιατί έχω υπόψη μου ένα νοσοκομείο και δεν ξέρω αν το ίδιο, που στους πάνω ρόφους λειτουργεί με σουίτες, παρότι δημόσιο, για τους δικούς μας. Και λέω μήπως προέρχεται από το ίδιο. Κοιτάξτε, για το νοσοκομείο που θέλουν να δημιουργήσουν και αυτή η κυβέρνηση και προηγούμενη, υπόθεται και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 40 κρεβάτια ασφαλιστικών εταιριών. Αυτό είναι αυτά θα είναι τα νοσοκομεία τα επιχειρηματικά που θα λειτουργούν με βάση το κόστος και την πώληση υπηρεσιών υγείας. Έχει διαφορά εγώ να προσέλθω το πρωί για τα απογευματινά ιατρία ραντεβού, το ξέρουμε. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Έχει διαφορά, και τι διαφορά θέλω να μου πείτε, αν την έχετε υπόψη σας, ένα χειρουργείο σε πρωινό του δημόσιου νοσοκομείου με ένα χειρουργείο στο απογευματινό? Διαφορά εννοείται σε τι πράγμα? Σε κόστος. Κοιτάξτε, τα ίδια υλικά που θα χρησιμοποιηθούν το πρωί θα χρησιμοποιηθούν και το απόγευμα. Μάλιστα. Αλλά θα τα πληρώσω παραπάνω. Μάλιστα. Απλώς θα τα πληρωθούν παραπάνω. Από αυτά που ήδη πληρώνω από τις κρατήσεις για την υγεία. Μάλιστα. Από τα ίδια που πληρώνουν. Και βεβαίως γι' αυτό πήραμε και την απόφαση στο σωματείο να κάνουμε κάλεσμα, κυρία Σακίνη, επειδή το θέμα, όπως αναφέρατε αρχικά, αφορά όλη την κοινωνία, την 5η 12 η ώρα στην πλατεία Ελευθερίας, να μην χωράει η πλατεία από τον κόσμο που θα συγκεντρωθεί, που θα φωνάζει κάτω τα χέρια από τα νοσοκομεία. Εμείς τα δημιουργήσαμε, εμείς τα φτιάξαμε και δεν τα εκχωρούμε σε κανέναν για ιδιωτικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς. Μάλιστα. Έχουμε πληρώσει, κυρία Σαχίνη. Ο Στέφανος μου λέει στο Σωτηρία, επιρετούσε η κυρία Γκάγκα, για το ίδιο μιλάω, Στέφανε. Λέει εδώ ο Γιάννης, κύριε Βρυσαλιά, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η υποτιθέμενη μεταρρύθμιση προσομοιάζει με τον περίφημο νόμο Σούρλα του 92. Σούρλα 92, Παπαδόπουλου του 2000 του Πασόκ και του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν δημιουργήσει τα πρώτα νοσοκομεία ανώνυμες εταιρείες, όπως η Σαντορίνη, που σε αυτό πήγε και η πρώην πολιτήτρια της ΥΠΕ, και επίσης προσομοιάζει με τους νόμους που ουσιαστικά επιτρέπανε και τα απογευματινά χειρουργεία από το 2000, όπως επιτρέπανε και την αύξηση των επικουρικών γιατρών και των υπόλοιπων προσωπικού αυτά τα χρόνια που περάσαμε, όπως επίσης και με τους γιατρούς μπλοκάκι που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε φέρει το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Άρα έχουμε ουσιαστικά ένα προχώρημα μιας πολιτικής που ουσιαστικά βάζει στη γωνία τη δωρεάν υγεία που πρέπει να έχει όλος ο λαός.
Πρώτο τελευταίο ζήτημα το θέτει ο φίλος ο Νικόλας, θέλω να τα ακούσετε κύριε Βρυσαλή. Πριν δύο εβδομάδες λέει είχα ραντεβού για οδοντίατρο στο τοπικό κέντρο υγείας. Το κάθε ραντεβού είναι αυστερά προκαθορισμένο στα 30 λεπτά. Από αυτά τα 10 χάνονται γιατί ο γιατρός πρέπει να ετοιμαστεί κατάλληλα για να προστατευτεί για COVID, ενώ ο ασθενής πρέπει να κάνει επιτόπου rapid test, το οποίο θέλει άλλα 10 λεπτά για να βγάλει αποτέλεσμα. Σε ερώτησή μου λοιπόν προς την οδοντίατρο, αν έχει χρόνο να κάνει κάτι σε όποιον επιλέξει, μάλλον εξ ανάγκης όπως εγώ, το δημόσιο σύστημα για τη φροντίδα της υγείας του, η απάντηση ήταν πως όχι. Μου είπε, δεν καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι μια βιτρίνα προκειμένου να λέει το κράτος πως ακόμη έχει δημόσιο σύστημα υγείας. Μας ταλαιπωρεί και σας ταλαιπωρεί, ώστε κανείς να μην μπορεί από τους δυο μας να πει ότι δεν υπάρχει μια μέρημνα. Κάτι ακόμα όμως. Στην τελευταία 24ωρη απεργία, από τους περίπου 100 εργαζόμενους στο κέντρο υγείας, μόνο ο οδοντογιατρός απήργησε και μάλιστα όπως μου εκμυστηρεύτηκε, δέχτηκε επίθεση από κάποιους συναδέλφους για την επιλογή της. Κοιτάξτε, όντως να σας σχολιάσω και τα δύο θέματα που είπε ο ακροατής σας. Το ένα θέμα είναι ότι το Υπουργείο και γενικότερα η Πολιτεία θέλει να έχει ουσιαστικά υποτυπώντες παροχές υπηρεσίες υγείας και αν κάποιος θέλει ή έχει την οικονομική δυνατότητα που βασικά θα μπορεί να προσέχεται και να πληρώνει για να βρει την υγεία του. Το δεύτερο ακόμη σημείο της σχολιασμού που θέλω να κάνω είναι ακριβώς, υπάρχει μια μεγάλη απογοήτευση σε έναν κόσμο στον χώρο της υγείας, γιατί ακριβώς βλέπει τα αποτελέσματα της επιστημονικής δουλειάς που έπρεπε να έχει, δεν τα έχει λόγω ότι η πολιτεία δεν έχει φροντίσει να τον στηρίξει. Και δημιουργεί και διάφορες τέτοιες καταστάσεις όπως ένας μειωμένος αριθμός απεργών. Αλλά πρέπει να πάει υπόψη σας και ο ακροατής σας ότι σήμερα στο σύστημα υγείας κάποιος για να απεργήσει πρέπει να περάσει από πολλές συμπληγάδες. Και αντικειμενικές και υποκειμενικές. Αντικειμενικές είναι ότι τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας λειτουργούνται με προσωπικό ασφαλείας καθημερινά και κάτω από αυτό. Και βεβαίως υπάρχουν και η τρομοκρατία και οι βιασμοί που ασκούνται όχι από τους συναδέλφους, αλλά από τα διοικητικά στελέχη και από τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Ένα πρόσφατο παράδειγμα, κύριε Σακίνη, είναι ότι ακόμα και το δικαίωμά μας να δίνουμε συνέντευξη τύπου μέσα στον χώρο δουλειά μας, η διοίκηση του Παγνίτη να απαγορεύει στους συναδέλφους σας. Γιατί άκουσον υπάρχει κορονοϊός ή ότι δεν θέλει να μπαίνει μέσα μαζικής ενημέρωσης παρά μόνο όταν έρχονται υπουργοί, στελέχη και κρακαδόροι της κυβέρνησης για να στηρίξουν την πολιτική της. Γι' αυτό σήμερα χρειάζεται αυτός ο κόσμος που τα σκέφτεται και τα συζητάει στο σπίτι του να βρει τον τρόπο οργανωμένα μέσα από τα σωματεία του, από τη συνοικία του, τους πολιτιστικούς συλλόγους να διεκδικήσουν και κέντρα υγείας στον τόπο του δημόσια δωρεάν ήδη στελεχωμένα. Και βεβαίως η νοσοκομεία και πρωτομάτια φροντίδα υγείας για όλο το λαό. Αλλιώς θα ζήσουμε καταστάσεις αυτές που ζούμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για να δουν γιατρό ειδικό να κάνουν πάνω από ένα χρόνο, για να η λίστα αναμονής για μια ακτινογραφία να είναι πάνω από 7 μήνες και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που μετράει σε όλη την Ευρώπη 30 εκατομμύρια νεκρούς. Γιατί στηρίχθηκε σε αυτά που η κυρία Γκάγκα θέλει να εφαρμόσει και στη χώρα μας. Για να σκεφτεί και ο ακροατής σας αλλά και οι υπόλοιποι ακροατές, αν είχε καταργηθεί ο δεσμός της πλήρης και αποκλειστικής απασχόλησης, αν υπήρχαν οι γιατροί σε νοσοκομεία για να μπορούν να περιγράψουν τους ανθρώπους που ερχόντανε με COVID, τι θα έλεγε ένας γιατρός που θα έχει ιδιωτικό χειρουργείο ή νοσοκομείο έτσι. Μάλιστα. Ωραίο παράδειγμα. Δεν θέλω να είμαι στο νοσοκομείο, να πω COVID, γιατί πρέπει να είμαι καλά για να πάρω τον παράπεξη. Πολύ καλό το παράδειγμα. Θέλω να σας ρωτήσω εγώ, κύριε Βρύσαλη, το εξής, όχι ακροατές. Αν αυτά συμβαίνουν για τους πολίτες ασφαλισμένους, οι ανασφάλιστοι. Οι ανασφάλιστοι, κύριε Σακίνη, θα γίνουν αυτό που γίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Ολλανδία. Θα παρέχονται στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας και μετά θα φεύγουν από το σύστημα υγείας και θα πρέπει να βρουν την υγεία τους. Να θυμίσω, κύριε Σακίνη, το ξέρετε πολύ καλά εσείς, ότι στην Αμερική η δεύτερη αιτία οικονομικής κατάρρευσης του λαϊκού εισοδήματος είναι τα ζητήματα υγείας. Και βεβαίως αυτό θα το ζήσουμε πολύ γρήγορα εδώ στη χώρα μας. Να σας πω και ένα παράδειγμα που καταγγείλαν από ένα νοσοκομείο της Κρήτης. Ασθενής Άγγλος με ιδιωτική ασφάλιση τη γίναν τα εντελώς στοιχειώδια από αυτά που έπρεπε να γίνουν, γιατί το πακέτο του δεν κάλυπτε το σύνολο αυτό που έπρεπε να γίνουν. Τι εννοείτε, δηλαδή του κάναν τις μισές εξετάσεις γιατί το πακέτο δεν τις κάλυπτε τις άλλες. Ακριβώς, γιατί τα νοσοκομεία πλέον με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια είναι πολύ συγκεκριμένα. Τι θα κάνουν,
πόσες μέρες θα διαρκεί νοσηλεία και πώς θα πληρωθεί. Και αν κάνεις μια παραπάνω μέρα νοσηλείας, θα πρέπει να το πληρώσει ή το νοσοκομείο ή αυτό που θα γίνει αργότερα. Μάλιστα, κατάλαβα. Αυτό γίναμε. Γίναμε Ευρωπαίοι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Γίναμε κόσμο, γιατί φεύγανε πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε να φύγουν. Μάλιστα. Γίναμε Ευρωπαίοι. Μόνο που εμείς το παίρνουμε με ε, όχι με αλφαγιώτα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρυσαλή. Να είστε καλά. Είστε καλά και την Πέμπτη, 12 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας, να έρθει ο κόσμο, γιατί τον αφορά το θέμα τη υγεία όπω και των άλλων κοινωνικών αγαθών. Δεν πρέπει να τα χαρίσουμε σε κανένα επιχειρηματικό όμιλο και σε καμία κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βρύσαλη, νομίζω ότι τα είπε όλα.